Λοιπόν, για να δούμε, γιατί υπάρχει έτσι μία... Πράγματι δεν υπάρχει κρύο, υπάρχει μεγάλη θερμότητα σε ό,τι αφορά, για να ξεκινήσουμε από το θέμα της ημέρας, σε ό,τι αφορά τα μαθητικά, τις μαθητικές καταλήψεις και τις πολιτικές αντεγκλήσεις που έφερε αυτή η κατάσταση. Πέστε μου λοιπόν, κύριε Τζανακόπουλε, θεωρείτε ότι είναι υποκινούμενες αυτές οι καταλήψεις από ακροδεξιά στοιχεία από τη στιγμή που τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας μας δείχνουν ότι είναι πάρα πολλά τα σχολεία, 527 στο σύνολο 3.500 σε όλη τη χώρα, αλλά είναι πάρα πολλά στη Μακεδονία, κυρίως ναι, στην κεντρική Μακεδονία. Τα είδαμε τα στοιχεία, τα ξέρετε κι εσείς. Είναι πολλά τα σχολεία τα οποία τελούν υπό καταλήψεις, με κεντρικό άξονα των διαμαρτυριών αυτών των καταλήψεων το θέμα των Σκοπίων, το μακεδονικό. Θεωρείτε ότι είναι... Ακούστε, δεν ξέρω πόσα από τα σχολεία αυτά έχουν καταληφθεί με βάση το συγκεκριμένο ζήτημα και με βάση αυτά τα φασιστικού τύπου συνθήματα ότι δήθεν η δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία. Αυτό που εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση να κάνω είναι να μιλήσω για υποκίνηση των μαθητών. Λες και οι πολιτικές συγκρούσεις, οι πολιτικές διαμάχες, οι ιδεολογικές διαμάχες είναι έξω από την μαθητική ζωή. Yeah. Λες και κάποιοι άλλοι έρχονται και επιβάλλουν στους μαθητές τον τρόπο με τον οποίο θα διαμαρτυρηθούν ή τον τρόπο με τον οποίο λέτε θα ότι λειτουργήσουν. Δεν παρόλα αυτά όμως, yeah, παρόλα αυτά όμως, εγώ λέω κάτι διαφορετικό. Ότι υπάρχει στο εσωτερικό της μαθητικής κοινότητας ένα αντιδραστικό πολιτικό ρεύμα το οποίο φλερτάρει ανοιχτά με την ακροδεξιά, και εδώ υπάρχουν και οι συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θα τα δούμε και αυτά. Θα σας πω γιατί. Θα τα δούμε. Θέλω να κάνουμε μια διευκρίνηση. Ναι. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Λέτε ότι δεν θέλετε να θεωρήσετε ότι είναι υποκινούμενο όλα αυτά, όμως από τα πλέον επίσημα χείλη κυβερνητικά, δηλαδή τα χείλη του Υπουργού Παιδείας, είχαμε τη χτεσινή δήλωση του κυρίου Γαβρόγλου, ο οποίος μιλάει καθαρά για απροκάλυπτες προτροπές σε κινητοποιήσεις από φασιστικές δυνάμεις με μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα κτλ. Απεσταλμένους έξω από τα σχολεία. Τι από τα δύο ισχύει, ποια είναι η κυβερνητική άποψη? Θα σας πω, αυτό που λέει ο κύριος Γαβρόγλου. Ο κύριος Γαβρόγλου δεν μιλάει για υποκίνηση. Ο κύριος Γαβρόγλου μιλάει για υπαρκτά πολιτικά. Λέει καθαρά φασίστες Χρυσής Αυγής που προσπαθούν να διοχετεύσουν σε μαθητές το εθνικιστικό τους δηλητήριο. Με μηνύματα αυτό σε κινητά, είναι... πάνε λέει στα σχολεία τους. Αν αυτό δεν είναι υποκίνηση, εσείς χρησιμοποιήσατε μία λέξη. Αλλά ας μην μείνουμε στη λέξη ότι είναι υποκινούμενο ή δεν είναι υποκινούμενο. Εγώ εδώ μιλάμε για μια υπαρκτή πολιτική σύγκρουση, για μια υπαρκτή ιδεολογική σύγκρουση, για ένα πράγμα το οποίο αφορά τους ίδιους τους μαθητές. Και εγώ λέω ότι αυτή η μάχη θα πρέπει να δοθεί και να δοθεί με όλες τις δυνάμεις που έχει η δημοκρατία για να αντιπαρατεθεί σε αυτό το ακροδεξιό πολιτικό ρεύμα που φαίνεται ότι έχει αρχίσει και βρίσκει πατήματα και μέσα στο μαθητικό κόσμο. Και εκεί, ναι, και εκεί είναι η πολιτική συζήτηση που πρέπει να γίνει. Ναι. Το αν είναι ή δεν είναι υποκινούμενες, δηλαδή τι θα πει υποκινούμενος, ότι κάποιος αναγκάζει έναν μαθητή ή τον υποκινεί στο να κάνει καταλήψεις. Αυτό είναι στο επίπεδο της πολιτικής σύγκρουσης, στο επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης που όλοι καταλαβαίνουμε. Αυτό ακριβώς λέει ο Υπουργός Παιδείας. Δεν χρησιμοποιεί τη λέξη υποκίνηση. Εντάξει, λέει πολύ χειρότερα πράγματα. Λέει πώς γίνονται αυτά. Πολιτικές δυνάμεις οι οποίες δρούν μέσα στο μαθητικό κίνημα. Και η Χρυσή Αυγή ως φασιστική πολιτική δύναμη. Φασιστική δύναμη, η οποία δρά στο εσωτερικό του μαθητικού κινήματος. Αλλά εδώ δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε αν υποκινείται ή δεν υποκινείται. Είναι να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις να αντιπαρατεθούν με υπαρκτά ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα που υπάρχουν μεταξύ των μαθητών. Και λέω ότι εδώ ανοίγει το πραγματικά μεγάλο πολιτικό ζήτημα. Ποιο είναι το μεγάλο πολιτικό ζήτημα? Πώς απέκτησαν. Ναι. Πώς απέκτησαν αυτές οι ιδεολογίες, αυτές οι πρακτικές, ο φασισμός, πώς απέκτησε ερίσματα μέσα σε τμήματα του μαθητικού κόσμου? Πιστεύετε ότι είναι σοβαρά αυτά τα ερίσματα? Σοβαρά. Έχει σημασία. Άλλο να υπάρχουν μειοψηφικές καταστάσεις και άλλο να... Θέλω να μου πείτε γιατί εμείς τις καταλήψεις, τον αριθμό αυτών των καταλήψεων τον αναφέρουμε, γιατί είναι μεγάλος αριθμός, δεν ξέρουμε αν αύριο θα μεγαλώσει. Δεν ξέρουμε καταρχάς πόσες από αυτές τις καταλήψεις
έχουν αυτόν τον αντιδημοκρατικό, αντιδραστικό, ακροδεξιό, ακόμα και φασιστικό χαρακτήρα. Είναι το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω. Ανεξαρτήτως του αν είναι, είναι φυσικό, να καθαρή εικόνα. Είναι φυσικό και δεδομένο ότι το ρεύμα αυτό, το πολιτικό για το οποίο συζητάμε, δεν είναι πλειοψηφικό. Είναι ένα μειοψηφικό. Παρόλα αυτά, είναι υπαρκτό. Και ως υπαρκτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Να σας κάνω εδώ και επιμένω ότι πρέπει να δούμε τις πολιτικές αιτίες που αυτό το πολιτικό ρεύμα κατάφερε να αποκτήσει. Ωραία, έστω και αυτά τα μειοψηφικά ερίσματα, διότι τα φασιστικά κινήματα ως μειοψηφικά κινήματα ξεκινούν. Και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει η συζήτηση και από την μεριά της Νέας Δημοκρατίας και ιδίως από ένα πολιτικό, από το πολιτικό ρεύμα εκείνο ή από την πολιτική τάση εκείνη που αυτή τη στιγμή έχει την ηγεμονία μέσα στη Νέα Δημοκρατία και μιλώ για το ρεύμα Σαμαρά, Βορύδη, Γεωργιάδη έχει νομιμοποιήσει τέτοιου είδους ακροδεξιές και φασιστικές πρακτικές τις οποίες ο δημοκρατικός κόσμος θα πρέπει να τις αντιμετωπίσει ως αυτές που είναι. Θέλω εδώ να σας ρωτήσω τα εξής, γιατί θέλω να μιλάω λίγο πιο συγκεκριμένα εγώ ως δημοσιογράφος. Βεβαίως και έχουμε αυτά τα ακραία στοιχεία που λέτε. Σήμερα μάλιστα στη Βουλή ακούσαμε τον κύριο Κασιδιάρη να στηρίζει και να λέει ψηλά ελληνικές σημαίες όλα τα σχολεία κτλ. Με συνθήματα και αυτά. Το ότι ο κύριος Κασιδιάρης είναι φασίστας και εθνικιστής δεν όμως, είναι κρυφό. Το θέμα όμως, είναι τι κάνουν οι μεγάλες πολιτικές δυνάμεις. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή δεν είναι καθόλου σαφές να ξέρει κανείς ποιοι μπορεί να έχουν αυτές τις ιδεολογικές ακραίες φασιστικές αντιλήψεις όπως λέτε εσείς και ποιοι όχι, σε ό,τι αφορά τις μαθητικές εκπαιδευτικές κοινότητες μιλάω. Γιατί εδώ το κεντρικός άξονας που γίνονται οι καταλήψεις αυτές είναι το μακεδονικό. Είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Εδώ πώς μπορεί να διαχωρίσετε αυτόν ο οποίος έχει τελείως διαφορετική άποψη με αυτή την οποία έχετε εσείς ως κυβέρνηση και φέρατε αυτή τη συμφωνία. Εγώ λέω... Όχι, αυτό είναι συγκεκριμένο το ερώτημα, κύριε Τζανακόπουλε. Γιατί αυτό είναι ο άξονα των καταλήψεων. Εσεί πώ διαχωρίζετε τον πατριώτη που δεν συμφωνεί με τη δικιά σα συμφωνία, και αυτό φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι φασιστικό. Όταν τα συνθήματα είναι η δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία. Μα δεν είναι όλα τα συνθήματα έτσι. Σα λέω τα συνθήματα τα οποία ακούστηκαν στο σχετικό συλλαλητήριο, σα λέω τα συνθήματα τα οποία έχουν γραφτεί στα πανό συγκεκριμένων καταλήψεων για τι οποίε γίνεται λόγο. Λέω λοιπόν ότι αυτή είναι μια επικίνδυνη τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα και γι' αυτό το λόγο ο δημοκρατικός κόσμος, ο προοδευτικός κόσμος πρέπει να αντιδράσει και να δημιουργήσει ερίσματα για να μπορέσει να ιτηθεί ο φασισμός και η ακροδεξιά μέσα στα σχολεία. Αυτό θέλει έχουμε μια δει ότι οι καθηγητές έχουν αρχίσει, να κινητοποιούνται. Αλλά εγώ θέλω να όταν όμως από τα χείλη στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έγινε λόγος στο προηγούμενο διάστημα για προδοτικές συμφωνίες, για ξεπούλημα. Δεν είναι επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Τζανακόπουλε. Έγινε όμως από επίσημα χείλη, αν ακούσετε τις σχετικές συζητήσεις που έγιναν στο Κοινοβούλιο, πραγματικά θα μπερδευόσασταν και θα αναρωτιόσασταν αν οι ομιλητές ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία ή αν οι ομιλητές ανήκουν στη Χρυσή Αυγή. Κύριε Τζανακόπουλε, ξέρω ότι στα κόμματα υπάρχουν πάντα διαφοροποιήσεις και αυτές τις διαφοροποιήσεις. Εγώ μιλάω όμως για μια ηγεμονική γραμμή. Για μια ηγεμονική γραμμή η οποία προέκυψε. Η γραμμή της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι αυτά που μου λέτε, ούτε ηγεμονική. Ότι δώσαμε το ελληνικό, ότι δώσαμε την έννοια του έθνους, πράγμα το οποίο είναι ανακριβές. Είναι μια κριτική συγκεκριμένη. Ότι αυτή είναι μια συμφωνία η οποία βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα. Είναι επιζήμια για τα εθνικά συμφέροντα. Όλα αυτά όμως, κυρία Στάι, εγώ ξέρετε τι θέλω να σας θυμίσω, γιατί ζαλίζονται οι πολίτες. Θέλω να σας θυμίσω. Γιατί ζαλίζονται οι πολίτες. Λέω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία νομιμοποίησε την περίοδο των αγανακτισμένων. Πάλι υπήρχαν οι θύλακες εκείνη των ακραίων στοιχείων της Χρυσής Αυγής συγκεκριμένα και είχαμε υποστεί πολλοί από εμάς επιθέσεις από τη Χρυσή Αυγή εκείνη την περίοδο. Βεβαίως. Και δημοσιογράφοι και εγώ προσωπικά. Βεβαίως. Γιατί το τονίζαμε αυτό. Αλλά εκεί σε αυτές τις πλατείες των αγανακτισμένων δεν είχατε διαφοροποιηθεί εσείς. Κάνετε τότε πολύ μεγάλο λάθος. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Όχι απλώς είχαμε διαφοροποιηθεί, είχε διαφοροποιηθεί
και ο χώρος των συγκεντρώσεων. Δηλαδή, κάναμε λόγο μετά το 2011 για την πάνω πλατεία, όπου εκεί πράγματι κυριαρχούσαν αντιδραστικά στοιχεία, και για την κάτω πλατεία, όπου λειτουργούσε ένα εντελώς διαφορετικό, υπήρχε ένα εντελώς διαφορετικό, αμεσοδημοκρατικό, ριζοσπαστικοποιημένο, προοδευτικό κλίμα, και η λογική και οι αποστάσεις τις οποίες είχαμε πάρει, όχι απλά αποστάσεις, ανοιχτή σύγκρουση είχαμε με τις αντιδραστικές και τις ακροδεξιές τοποθετήσεις ενός τμήματος εκείνων των κινητοποιήσεων. Υπήρχαν πλατείες με διαφοροποίηση και πλατείες με καμία διαφοροποίηση. Τα θυμόμαστε όλοι αυτά, γιατί είναι δύσκολο να γίνουν αυτές οι διαφοροποίησεις. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Παντού παριστρίουν αυτά τα κρέα στοιχεία, κύριε Τζανακόπουλε. Το ζήτημα είναι τι κάθε φορά δίνει τον τόνο σε μια κινητοποίηση. Σήμερα τον τόνο αυτών των κινητοποιήσεων ή σε μερικές περιπτώσεις τον τόνο δίνει το φασιστικό, το ακροδεξιό, το εθνικιστικό σύνθημα «Η δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία». Λοιπόν, και σε αυτό το σύνολο του πολιτικού κόσμου, το σύνολο του δημοκρατικού κόσμου, το σύνολο του δημοσιογραφικού κόσμου πρέπει να σταθεί ενάντια. Μάλιστα. Πάμε διότι να δούμε κάτι άλλο τώρα. Πάμε να δούμε κάτι άλλο, γιατί σε αυτό είστε σαφείς. Μας οδηγεί, κυρία Στάη, σε επικίνδυνες ατραπούς αυτή αυτό η δεν υπάρχει κατάσταση. Καμιά, αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, γι' αυτό. Και γι' αυτό είπα ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης είπα ότι χρειάζεται μια εθνική συνενετική γραμμή. Ναι. Σε μια ποικιλία θεμάτων, την οποία δεν τη βλέπουμε για πολλά χρόνια, γι' αυτό θυμήθηκα και τις πλατείες. Με ποιο τρόπο ακριβώς θα έχει κανείς συνενετική γραμμή όταν ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Γεωργιάδης χαιρετίζουν τις κινητοποίησεις? Με ποιο τρόπο θα έχει κανείς μια συνενετική γραμμή όταν η ΔΑΚΕ της Θεσσαλονίκης? Επιτρέψτε μου, με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο που η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας δεν διαφοροποίησε τα σχολεία που δεν είναι χρυσαυγίτες στα παιδιά. Αντέγραψε. Η ΔΑΚΕ, δηλαδή η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στους καθηγητές, αντέγραψε δήλωση του κυρίου Παπά, του κυρίου Χρήστου Παπά, ο οποίος είναι βουλευτής Χρυσής Αυγής, δηλωμένος υπερεθνικιστής και φασίστας. Να. Και εσείς μου λέτε τώρα ότι το πρόβλημα ήταν ότι δεν διαφοροποιεί. Τι να διαφοροποιήσει, όταν το σύνθημα που δίνει τον τόνο γιατί δεν μπορεί είναι να, δεν μπορεί δημοκρατία να ισοπεδώνεις όλους τους μαθητές ή όλους τους πολίτες μέσα από μια ανακοίνωση που μιλάει για φασιστικά στοιχεία. Γιατί δεν υπάρχουν όλοι φασιστικά στοιχεία. Μα δεν είναι όλοι μαθητές φασίστες. Γιατί άλλο κατηγόρησε κανείς τους μαθητές. Αλλά με συγχωρείτε, όταν γράφονται πανό, όταν γράφονται πανό με το σύνθημα «Η δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία», αυτό δεν είναι ένα ανοιχτά φασιστικό σύνθημα? Λοιπόν, με αυτό εσείς νιώθετε οικεία, σχολεία με αυτό το σύνθημα? Κύριε Τζανακόπουλε, λάθος ερώτηση. Κάνετε σε λάθος άνθρωποι. Δεν νιώθω καμία οικειότητα. Εγώ έχω υπάρξει στήμα της Χρυσής Αυγής. Ακριβώς, κυρία Στάη. Δεν το λέτε σε μένα. Αλλά ξέρω να διαχωρίζω όμως και αυτό που σας είπα πριν. Και λέω λοιπόν ότι η πολιτική αντιπαράθεση στο ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών, με τον τρόπο που έγινε και η μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας στην ακροδεξιά ρητορική, επί της ουσίας νομιμοποίησε πολιτικά εγώ και ιδεολογικά τώρα, εγώ αυτού δεν θέλω του τώρα τύπου να τη συνεχίσουμε αυτήν την κουβέντα, γιατί έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Βεβαίως. Αλλά να σας πω ότι ο κυβερνητικός σας εταίρος, η ΑΝΕΛ, έχουν την ίδια θέση για το θέμα των Σκοπίων για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Λοιπόν, ο κ. Καμένος ποτέ δεν μίλησε για προδοτική συμφωνία. Ο κ. Καμένος ποτέ δεν μίλησε για ξεπούλημα της Μακεδονίας μας. Ο κ. Καμένος ποτέ δεν έχει κάνει λόγο για όλα αυτά για τα οποία κάνουν λόγο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι άλλο πράγμα να σε κάποιες δηλώσεις και φεύγει από την ουσία. Σε κάποιες δηλώσεις. Έδωσαν τον τόνο οι δηλώσεις. Δηλαδή, ο κύριος Καμένος που δεν συμφωνεί, τι θεωρεί εθνική συμφωνία? Ο κύριος Καμένος είπε ότι με δεδομένο το πλαίσιο της είναι η καλύτερη συμφωνία την οποία θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει ποτέ. Εκείνος διαφωνεί ως προς το πλαίσιο. Όχι, διαφωνεί ως προς το πλαίσιο. Ποιο είναι το πλαίσιο? Διαφωνεί ως προς το πλαίσιο. Με τις λέξεις φοβάμαι. Εγώ δεν φοβάμαι καθόλου. Σας λέω λοιπόν, ο κύριος Καμένος ποτέ δεν μίλησε για προδοτική συμφωνία, ποτέ δεν μίλησε για επιζήμια συμφωνία, ποτέ δεν μίλησε για ξεπούλημα της Μακεδονίας μας. Είχε από την αρχή τις πολιτικές του διαφωνίες. Είπε όμως ότι είναι μια συμφωνία που δεν πρόκειται να ψηφίσει, γιατί διαφωνεί απολύτως στην εθνική της. Οπότε ποτέ ο κύριος Καμένος όλο αυτό το διάστημα. Εδώ. Όχι, μιλάμε για την πολιτική νομιμοποίηση λοιπόν, ακροδεξιών πρακτικών και ακροδεξιάς ρητορικής, κυρία Στάη. Πάμε παρακάτω. Ναι, το ίδιο είπα και εγώ, για ρητορική μιλάμε. Πάμε παρακάτω. Τώρα να δούμε τι γίνεται με το εκκλησιαστικό, κύριε Τζανακόπουλε, γιατί θέλουμε όλοι να μάθουμε πού βρίσκεται ο διάλογος
ανάμεσα στην πολιτεία και την εκκλησία. Εάν ισχύει το προσύμφωνο αυτό που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό και από τον Αρχιεπίσκοπο. Ήδη είδαμε πριν από λίγες μέρες ότι διέρευσε μια τοποθέτηση του Αρχιεπισκόπου ότι έκανε λάθος στο χειρισμό του θέματος αυτού. Και πέστε μου αν εξακολουθεί να συζητείτε το προσύμφωνο αυτό οδεύοντας προς μια συμφωνία. Πάγωσε στην Ιερά Σύνοδο. Υπάρχει ως θέμα. Κοιτάξτε, η ιεραρχία πράγματι πήρε μια απόφαση στην οποία έπαιρνε αποστάσεις, εν πάση περιπτώσει, από το τμήμα εκείνο της συμφωνίας, το οποίο κάνει λόγο για την αλλαγή του, την αλλαγή του καθεστώτος μισθοδοσίας των κληρικών. Εμείς από εκεί και πέρα, ως ελληνική κυβέρνηση, από την επόμενη κιόλας μέρα, είπαμε ότι δεν παρετούμαστε από την μεγάλη προσπάθεια να συνεχιστεί ο διάλογος, ο οποίος αφορά το σύνολο της συμφωνίας, μάλλον της προσυμφωνίας ή της πρότασης συμφωνία, την οποία ανακοίνωσαν ο Πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουν υπάρξει οι πρώτες επαφές. Έχει κινήσει ο διάλογος του Υπουργού Παιδείας και με την, Αρχιεπισκοπή της Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος, και με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Και θα συνεχιστούν οι πολιτικές πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμη πιο σαφή, ακόμη πιο καθαρά τα στοιχεία αυτής της συμφωνίας, τις διαφορετικές πτυχές της, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πείσουμε ότι είναι μια συμφωνία που εφόσον καταληφθεί θα είναι αμοιβαία επωφελής και για την Εκκλησία και για την πολιτεία. Στο θέμα το οποίο άναψε φωτιές και φέρεστε και ως αυτουργός για τις φωτιές αυτές. Το θέμα της αλλαγής του καθεστώτος της μισθοδοσίας των ιερέων. Εξακολουθεί να συζητείτε. Θα είναι μια απόφαση που θα την πάρει μονομερώς κυβέρνηση, όπως ήταν η πρώτη ανακοίνωση μετά τα αποτελέσματα της Ιεράς Συνόδου από το Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν δικιά σας η πρωτοβουλία που να πείτε ότι θα γίνουν 10.000 προσλήψεις την επόμενη μέρα της ανακοίνωσης αυτής της συμφωνίας, ή ήταν με τη σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού, φαντάζομαι, ναι. Τώρα, κυρία Στάι, όταν, όταν γίνεται επίσημη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, είναι προφανές ότι δεν βγάζω πράγματα από το μυαλό μου. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν νομίζω ότι... Καταρχήν, σε πολύ μεγάλο βαθμό και από ιεράρχες, δεν θυμάμαι τώρα συγκεκριμένα, από τον, Σεβασμιότατο Χρυσόστομο, αν δεν κάνω λάθος, παραποιήθηκαν αυτές οι δηλώσεις. Εγώ ποτέ δεν έκανα λόγο για 10.000 απολύσεις κληρικών. Αντιθέτως, με πάρα πολύ σαφή τρόπο είπα ότι κανένας από τους κληρικούς δεν πρόκειται να... και από τους λαϊκούς υπαλλήλους της Εκκλησίας Ελλάδος δεν πρόκειται να τεθεί, δεν πρόκειται να διακινδυνεύσει η θέση του. Δεν είπατε την επομένη. Αντιθέτως όμως είπα ότι με δεδομένο που θα ανακύψει το κενό ότι θα γίνουν 10.000 προσλήψεις. Εφόσον οι 10.000... Δεν παρανόησε ο Μητροπολίτης. Εγώ δεν μίλησα για απολύσεις. Όχι, παρανόησα απολύσεις. Έκανε λόγο για απολύσεις. Έκανε λόγο για απολύσεις. Πάλι για απολύσεις έκανε λόγο εκείνο. Με συγχωρείτε τώρα. Είστε πολύ ικανός με τις λέξεις, ότι, αλλά είμαι και εγώ. Κυρία Στάι, και... είπα ότι είναι εγγυημένες οι θέσεις και των κληρικών και των λαϊκών της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά επειδή νομικά θα αλλάξει το καθεστώς της μισθοδοσίας και δεν θα υπάγονται στην ενιάρχη πληρωμών, αλλά αντιθέτως με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και με την εγγύηση της Αρχιεπισκοπής, είπατε. Ακούστε, με την εγγύηση της Αρχιεπισκοπής θα δημιουργηθεί περιθώριο για 10.000 προσλήψεις. 10.000 θέσεων, διότι όπως ξέρετε, στο ελληνικό δημόσιο ισχύει ο λεγόμενος κανόνας 1:1. Εφόσον λοιπόν θα έχουμε 10.000 θέσεις οι οποίες θα μπορούν να καλυφθούν πλέον με βάση το συγκεκριμένο κανόνα και εφόσον στο μέλλον υπάρξει και το δημοσιονομικό περιθώριο, βεβαίως αυτό μας δίνει ισχύει, τη δυνατότητα. Ισχύει λοιπόν αυτό που είπατε την επομένη της συμφωνίας για τις 10.000 προσλήψεις. Σας ξαναλέω. Όχι, ότι το θέλω είναι συγκεκριμένο. Βεβαίως και ισχύει. Είναι ένα τεχνικό θέμα το οποίο νομίζω ότι το κατέστησα σαφές τόσο στην... στο πρώτο όσο και στο δεύτερο briefing, στο οποίο έγιναν δεκάδες ερωτήσεις σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ νομίζω, κοιτάξτε, θα υπάρχουν οι 10.000 κληρικοί, γιατί δεν βγαίνουν από το δημόσιο, γιατί είναι... δεν μου είπατε ότι θα τους βγάλει μονομερώς η κυβέρνηση. Ξαναλέω. Θα παραμένουν, θα μισθοδοτούνται. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι συνήθως γίνομαι κατανοητός. Εφόσον καταλήξουμε σε συμφωνία. Εγώ καταλαβαίνω. Εφόσον λοιπόν καταλήξουμε σε συμφωνία, βεβαίως
θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όμως το κρίσιμο δεν είναι αυτό. Ωραία. Το κρίσιμο είναι να μπορέσουμε να επιλύσουμε μια ιστορική εκκρεμότητα που αφορά και την εκκλησιαστική περιουσία, αλλά και τις αμφισβητούμενες περιουσίες μεταξύ ελληνικού δημοσίου και εκκλησίας της Ελλάδος, και να εγγυηθούμε εις το διηνεκές το καθεστώς εργασίας των κληρικών, τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, αλλά και των λαϊκών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος, επιλύοντας μία εκκρεμότητα η οποία υπάρχει εδώ και περισσότερα από 80-90 χρόνια. Έτσι είναι. Οπότε, επειδή εγώ δεν καταλαβαίνω καλά όπως υπενηχθήκατε, προς το παρόν αυτές οι 10.000 προσλήψεις μέχρι να προχωρήσει ο διάλογος δεν υπάρχουν στο τραπέζι. Οι επιπλέον 10.000 προσλήψεις εφόσον δεν καταλήξουν. Μέχρι να προχωρήσει ο διάλογος, ναι, με την Εκκλησία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα, γιατί είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή προχτές ότι διανύεται τις 100 πρώτες μέρες της κυβέρνησης και τις μετράει από τον Αύγουστο, όπου είχαμε το τέλος του μνημονίου. Πράγματι μετράτε μόνο 100 μέρες διακυβέρνησης τα προηγούμενα που πήγανε? Ο Πρωθυπουργός πολύ σωστά είπε ότι από τη στιγμή της εξόδου της χώρας από το καθεστώς Μνημονιακής Επιτροπίας έχουμε ανακτήσει ένα πεδίο πολιτικής και οικονομικής ελευθερίας που μας επιτρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε πράξη το δικό μας πολιτικό πρόγραμμα. Διότι δεν είναι μυστικό ότι σε περίοδο προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, με δεδομένη την τεχνολογία τη μνημονιακή, η κυβέρνηση δεν μπορούσε να εφαρμόζει το δικό της πολιτικό πρόγραμμα. Έπρεπε να διαπραγματεύεται διαρκώς από τα πιο μεγάλα μέχρι τα πιο μικρά. Έπρεπε να κάνει συμβιβασμούς, έπρεπε να κάνει υποχωρήσεις. Υπ' αυτή την έννοια το είπε για τις 100 μέρες, δηλαδή. Ότι τώρα ξεκινάει μια πιο ελεύθερη διακυβέρνηση, λέτε. Η πραγματική διακυβέρνηση αυτής της πολιτικής συμμαχίας μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, δηλαδή εκείνη. Ναι. Μια πορεία όπου πλέον έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε με μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας τις δικές μας πολιτικές επιλογές. Τώρα, εκλογές θα μου πείτε, τον Οκτώβριο. Εγώ εδώ δεν θα σας ρωτήσω αν θα γίνουν πριν οι εκλογές. Το μόνο που θα μπορούσα να σας ρωτήσω είναι να βάλουμε ένα στοίχημα πότε θα γίνουν και να ξανάρθετε όταν θα γίνουν, να δούμε ποιος θα κερδίσει από τους δυο μας. Αποκλείεται να γίνουν νωρίτερα. Εγώ λέω νωρίτερα από τον Οκτώβριο ότι είναι πιθανό. Εσείς αποκλείετε το νωρίτερα από τον Οκτώβριο? Εγώ λέω ότι ο πολιτικός στόχος της κυβέρνησης είναι ολοκλήρωση τετραετίας, όπως έχει πει δεκάδες φορές ο Πρωθυπουργός. Κατανοητό. Επομένως, δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο στο βάση το οποίο σχεδιάζουμε εμείς. Δεν υπάρχει περιθώριο δηλαδή. Πάμε τον Οκτώβριο χωρίς καμία άλλη πιθανότητα. Δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο στο τραπέζι. Εάν η συμφωνία των Πρεσπών. Το σενάριο είναι η ολοκλήρωση. Το σενάριο πάνω στο οποίο δουλεύουμε είναι η ολοκλήρωση τετραετίας. Και έχει πολύ συγκεκριμένους πολιτικούς και οικονομικούς λόγους αυτή η επιλογή. Ναι. Η συμφωνία των Πρεσπών, όπως είπε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βούτσης, θα έρθει προσκύρωση στη Βουλή στα μέσα Φεβρουαρίου. Ισχύει αυτό, φαντάζομαι, έτσι? Κοιτάξτε, εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, εφόσον υπάρξει η τροποποίηση των απαραίτητων συνταγματικών διατάξεων, από την ίδια τη συμφωνία προκύπτει ότι αμέσως μετά η ελληνική Βουλή, η ελληνική κυβέρνηση έχει την υποχρέωση κατάθεσης στην ελληνική Βουλή της συμφωνίας. Αυτό που είπε ο πρόεδρος της Βουλής μέσα σε Φεβρουάριο περίπου. Και η ημερομηνία, οπότε, η ημερομηνία της συζήτησης στην Ολομέλεια και της ψήφισης της κύρωσης της συμφωνίας είναι ζήτημα το οποίο θα επιλύσει το Προεδρείο της Βουλής. Εγώ σας ρώτησα για την πιθανότητα εκλογών πριν από τον Οκτώβριο. Δεν μίλησα για πρόθεση της κυβέρνησης για πριν από τον Οκτώβριο. Γιατί αν έρθει και αποχωρήσει ο Πάνος Καμένος, γιατί ο κυβερνητικός σας εταίρος έχει πει ότι θα αποχωρήσει. Αποκλείεται λόγω αυτού του γεγονότος να έχουμε πρόωρες εκλογές? Ο κ. Καμένος έχει με σαφήνεια δηλώσει ότι δεν πρόκειται ποτέ να συμπλέψει με τον κύριο Μητσοτάκη σε μια προσπάθεια ανατροπής της σημερινής κυβέρνησης. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο εκείνος θα επιλέξει να διαχειριστεί την πολιτική του διαφωνία είναι δικό του θέμα και νομίζω ότι είναι απολύτως και θεμητό και εύλογο να επιλέξει εκείνος τη δική του πολιτική στρατηγική. Όμως, εγώ αυτό το οποίο χαιρετίζω και για το οποίο θεωρώ ότι ο κύριος Καμένος έχει λειτουργήσει με εντιμότητα, με ειλικρίνεια και με παρησία, είναι το γεγονός ότι δήλωσε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι ποτέ δεν πρόκειται να συμπλέψει με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιαδήποτε προσπάθεια αλλά να προπίσει τη σημερινή συμφωνία κυβέρνηση. Που θα φέρετε εσείς αυτό και θα αποχωρήσει. Ναι, το έχει πει και γι' αυτό λέω εγώ πως αυτό είναι ένα ορόσημο. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Θα ανακοινώσετε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου την υποψηφιότητα της κυρίας Νοτοπούλου στη Θεσσαλονίκη. Η Κεντρική Επιτροπή στις περιπτώσεις της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Πειραιά αλλά και των μεγάλων περιφερειών, πράγματι από το ίδιο το καταστατικό του κόμματος. Θα ανακοινώσει υποψηφιότητες. Επιτρέψτε μου, δεν ανακοινώνει υποψηφιότητες η Κεντρική Επιτροπή. Θα επικυρώσει. Και παίρνει, έχουν γίνει και παίρνει αποφάσεις. Μέχρι εκείνη την στιγμή όπου θα γίνει και η σχετική εισήγηση στην Κεντρική Επιτροπή, αναμένουμε τις διαδικασίες, αναμένουμε τις προτάσεις των αυτοδιοικητικών κινήσεων και. Οπότε το Σαββατοκύριακο θα τα δούμε αυτά. Ξέρετε και εσείς ότι η αυτοδιοικητική κίνηση. Ναι. Ανοιχτή πόλη στην Θεσσαλονίκη, πράγματι συζητά την υποψηφιότητα της, ναι, το ξέρουμε, αυτό, γι' αυτό ρώτησα, της κυρίας Νοτοπούλου, την οποία εχθές η πολιτική γραμματεία θεώρησε ως μια υποψηφιότητα που μπορεί να οδηγήσει στην συγκρότηση ενός προοδευτικού μετώπου και στη νίκη στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Ναι. Και μένει και ανοιχτό το θέμα της Αθήνας. Θα έχουμε υποψηφιότητα για το θέμα της Αθήνας. Θα ανακύψει από την Κεντρική Επιτροπή. Προχωρούν οι διεργασίες. Ναι. Δεν ξέρω αν μέχρι την Κεντρική Ξέρετε Επιτροπή. Ξέρετε, γιατί σας ρωτάω και σας κοιτάω έτσι και πονηρά. Γιατί μήπως θα μπορούσε να είσαστε εσείς υποψήφιος στο Δήμο της Αθήνας. Πληρείτε τις προδιαγραφές πάντως. Εντάξει, αυτό αφορά. Επειδή μας λέτε ότι είναι ένα πρόσωπο έκπληξη κλπ. Εγώ δεν έχω πει ποτέ τίποτα τέτοιο. Όχι, αυτό, αφορά, αυτό αφορά τον Πρωθυπουργό και την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Θα μπορούσε να είσαστε. Σας έχει ζητήσει κάτι τέτοιο ο Πρωθυπουργός, σας το έχει συζητήσει? Όχι ποτέ. Όχι ποτέ. Μάλιστα, σας το λέω αυτό γιατί και η υποψηφιότητα του ίδιου του κυρίου Τσίπρα για τη Δημαρχία της Αθήνας και του κυρίου Γαβρίλη Σακελαρίδη είχε συγκεκριμένες προδιαγραφές, θετικές προδιαγραφές, τις οποίες λένε πληροφορίες ότι τις πληρείτε εσείς. Γι' αυτό σας έκανα αυτή την ερώτηση. Λοιπόν, κυρία Τζανακόπουλε, σας ευχαριστώ για την απόψινή συζήτηση και σας ευχαριστώ που ήταν μια ζωηρή συζήτηση. Αυτό περιμένει κανείς από ένα κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και ευχαριστώντας σας, να περάσουμε εμείς στη διεθνή επικαιρότητα και στην ένταση των τελευταίων ημερών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία μετά το περιστατικό στο Κέρτς. Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο Πέτρο Ποροσέγκο, επιτήρησε την ανάπτυξη των στρατευμάτων στα σύνορα με τη Ρωσία μετά την υποβολή του στρατιωτικού νόμου, ενώ κάλεσε και το ΝΑΤΟ να συνδράμει με πλοία στην περιοχή. Η Ρωσία κατηγορεί τη Ουάσιγκτον και άλλες ξένες δυνάμεις ότι παίρνουν το μέρος των Ουκρανών και ανέχονται τα καπρίτσια του Κιέβου. Ο Πέτρο Ποροσέγκο παρακολουθεί την ανάπτυξη μονάδων του Ουκρανικού στρατού στα σύνορα με τη Ρωσία. Η ρητορική του Κιέβου απέναντι στη Μόσχα γίνεται όλο ένα και πιο πολεμική. Нам треба забезпечити ефективну підготовку для того, щоб у випадку необхідності ворог зазнав поразки, ворог заплатив високу ціну за безвідповідальне рішення про вторгнення на українську територію. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και ειδικά τη Γερμανία να αναπτύξουν άμεσα πολεμικά πλοία στην Αζωφική θάλασσα, επικαλούμενος την απειλή από τη Ρωσία. Η Μόσχα, από την άλλη, βλέπει τη Δύση πίσω από την ένταση και τις πολιτικές επιλογές του Κιέβου. Потому что на эту тему недавно высказался президент Российской Федерации Владимир Путин, и слишком много фактов накапливается, которые говорят о том, что в Вашингтоне и в некоторых европейских столицах готовы исполнять любой каприз киевского режима. Στην διένεξη Ρωσίας-Ουκρανίας παρενέβη σήμερα και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, θυμίζοντας τη συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας για ελεύθερη διέλευση πλοίων από τα στενά του Κέρτς.